έρχομαι με τα τακουνάκια μου. Τι μου έφτιαξε σήμερα. Έλα, αγάπη μου, να δει τι σου έχω φτιάξει σήμερα. Παρασκευιάτικο γλυκό μπανάνα πούντινγκ. Θα σε πάω μέχρι τη Νέα Υόρκη σήμερα. Αυτό το πούντινγκ είναι αγγλικό, δεν είναι η πουτίνγκα, δεν είναι. Είναι αγγλική πουτίνγκα. Ναι. Κανονικά η πουτίνγκα γίνεται ή στον ατμό ή στο φούρνο, ψήνεται σε μπεν μαρί. Ναι. Αλλά οι Αμερικάνοι την πήραν και την κάνανε ένα είδος μους, πολύ πιο ελαφριά. Αυτή η πουτίνγκα, σε πληροφορώ, υπάρχει μαγαζί στη Νέα Υόρκη, ναι, που έχει ουρά 3 τετράγωνα, ο ένας πίσω από τον άλλον, για να πάρουν αυτήν αλήθεια, την πουτίνγκα. Λες. Και τη συνταγή την έφερα εδώ πώς για εμάς. Πώς κατάφερες και πήρες τη συνταγή, πες μου το. Τρύπωσα, τρύπωσα. Ξεκίναμε τα υλικά, λοιπόν, για να δοκιμάσω. Φύγαμε με κάρτα υλικών να δούμε, να φτιάξουμε την πιο όμορφη πουτίνγκα μπανάνας που έχετε φάει ποτέ. Πάμε. Θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 400 γραμμάρια ζαχαρούχο γάλα καραμελωμένο, 5 μπανάνες, 200 γραμμάρια πραλίνα σοκολάτας, 50 γραμμάρια γάλα, 200 γραμμάρια μπισκότα πτίμπερ, 100 γραμμάρια τρούφα σοκολάτας και αυτό είναι όλο. Ω, κάτσε να δοκιμάσω τώρα από αυτό. Πάρε, γιατί... βάλε κουτάλι βαθιά μέσα να τα πάρεις όλα μαζί. Τι νόμισες, τι είμαι εγώ. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο ξέρω να τρώω. Μπορεί να μην ξέρω να τα φτιάχνω. Μπορώ να το πω αυτό, τέλος. Τέλος. Σφραγίδα. Σφραγίδα. Μπισκότο, πραλίνα, μπανάνα, σοκολάτα. Το μους για να γλιστράει. Πω, τι ήταν αυτό, παναγκά μου, που φάγα. Τι θα σου φέρνα, έτσι, συνταγή. Καλύτερα! Λοιπόν, πάμε, τα 800 γραμμάρια της κρέμα γάλακτος θα τα βάλουμε μέσα στο μίξερ και θα τα χτυπήσουμε σε μία σαντιγή. Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη και τη χτυπάω στο μίξερ στο διάλειμμα. Θα χρειαστεί περίπου γύρω στα 7 με 8 λεπτά μέχρι να πήξει. Μέχρι να ετοιμάσουμε αυτήν. Έχω τα μπισκοτάκια τα οποία τα έχω, τα τύπου πτυμπέρ, τα οποία τα έχω βάλει μέσα στο μούλτι και τα έχω τρίψει. Μπορείτε, αν θέλετε, να τα κάνετε και με σαβαγιάρ. Χωρίς να τα σπάσετε όμως, να τα βάλετε στρώσεις όπως κάνουμε το τιραμισού. Mm. Συγχρόνως έχουμε την πραλίνα της σοκολάτας, εδώ, στην οποία θα ρίξουμε μέσα τα 50 γραμμάρια γαλατάκι για να την αραιώσουμε. Δεν χρειάζεται να είναι ζεστό το γάλα, κρύο. Και θα το ανακατέψουμε για να κάνουμε την πραλίνα μας λίγο πιο ρευστή, ώστε να μπορεί να πέσει πάνω στο γλυκό μας. Οι μπανανούλες μου είναι ήδη έτοιμες, κομμένες και με περιμένουν. Αυτό το γλυκό είναι τύπου στα 10 λεπτά. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερος κόπος. Απλά μετά πρέπει να περιμένουμε λίγο στο ψυγείο να παγώσει για να ενωθούν τα υλικά μας και είμαστε έτοιμοι. Τι όνειρο είναι αυτό. Πεντανόστιμο δεν είναι. Σου λέω, στη Νέα Υόρκη ουρές. Είναι τρία φανταστικό. Τετράγωνα ο ένας πίσω από τον άλλον. Είναι φανταστικό. Για να φάνε αυτή τη γλυκάρα. Είναι πεντανόστιμη. Ποια στεναχώρια, ποια συννεφιά, ποια βροχή, τρως αυτό και όλα τα ξεχνάς αυτά. Όλα. Τι λες τώρα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα χτυπήσουμε, έχω το γάλα το καραμελωμένο, μία κονσέρβα και την έχω βάλει σε ένα μπολ και απλά την έχω ανακατέψει για να σπάσει λίγο. Mm. Η σαντιγή μου είναι έτοιμη. Ωραία. Έχει πήξει. Εδώ, ωραιότατη. Και τώρα τι θα κάνουμε. Με το μάτι δεν χρειάζεται να μου ζυγίσετε καθόλου. Τη μισή ποσότητα θα τη ρίξουμε μέσα στην καραμέλα και την άλλη μισή ποσότητα την κρατάμε. Θα την κρατήσουμε σκέτη. Όπως στη σαντιγή, μέσα στην κρέμα γάλα τους δεν έχω βάλει ούτε βανίλια, ούτε ζάχαρη, τίποτα. Επειδή έχουμε το καραμελωμένο γάλα που έχει αρκετή ζάχαρη μέσα και επίσης είναι και οι μπανάνες γλυκές και το μπισκότο, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε καθόλου έξτρα ζάχαρη. Ανακατεύω απλά με ένα σύρμα να ομογενοποιήσω το καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα μαζί με τη σαντιγή μου. Πώς καραμέλωσε το γάλα, δεν άκουσα. Υπάρχει έτοιμο στο εμπόριο, ναι, ή μπορούμε να πάρουμε ζαχαρούχο γάλα απλό, ναι, και να το βράσουμε σε μια κατσαρόλα με νεράκι που να το σκεπάζει όμως για 3 ώρες. Δεν χρειάζεται όμως να παιδευόμαστε έτσι. Από αφού υπάρχει μπορούμε έτοιμο. Να το βρούμε έτοιμο, ναι. Σωστό. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, η κρέμα μου είναι έτοιμη. Πήρε η καραμέλα, χρώμα. Έχει πάρει χρωματάκι. Και είναι πανέτοιμη και πάμε να το ξεκινήσουμε. Εγώ θα το κάνω σήμερα σε ταψάκι. Εσείς, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε και σε ποτηράκια όπως το έχω εκεί, ατομικά. Ατομικά, ναι. Από το μπισκότο το μισό θα το ρίξουμε στον πάτο ενός ταψιού. Ωραία. Θα το απλώσω. Mm-hmm. Και θα έρθουμε και θα ρίξουμε. Εδώ από λες πάνω. Αντί μπισκότο, αν θέλω να βάλω το σαβαγιάρ. Εδώ, ναι, ακριβώς. Μπορείτε να στρώσετε σαβαγιάρ, αν θέλετε. Το ένα δίπλα στο άλλο. Αλλά και με το μπισκοτάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε. Ρίχνω την κρέμα μου
της καραμέλας που κάναμε, της αντιγύη με την καραμέλα, όλη την κρέμα μέσα. Ωραία. Εδώ. Θα την απλώσω με ένα κουταλάκι. Προσεκτικά, να πάει προσεκτικά, παντού, να βέβαια, σκεπάσει το να σκεπάσει το μπισκοτάκι, πολύ σωστά. Από πάνω θα ρίξουμε τις μπανάνες μας. Τέλεια. Που τις έχω κόψει σε φετούλες. Α, έτσι, δεν τις απλώνεις. Εδώ, από πάνω, έτσι, με δεν χρειάζεται. Σιρούλα. Όχι, καλέ, αφού θα τα σκεπάσει όλο αυτό. Okay. Δεν χρειάζεται τέτοιο. Μπανανούλες από πάνω. Έχουμε τηλιωμένη, την ανακατεμένη μάλλον, συγγνώμη, πραλίνα με το γάλα. Ωραία. Από πάνω εδώ να γίνει η ωραία δουλίτσα. Τώρα μην το βλέπετε όπως είναι έτσι αραιό. Όταν το βάλετε στο ψυγείο και παγώσει, αυτά θα αρχίσουν και θα σφίξουν όλα τα υλικά και θα γίνει όπως πρέπει κανονικά το μους. Το μπισκοτάκι το υπόλοιπο επάνω από τη σοκολάτα. Έτσι, να έχει τις στρώσεις. Να έχει τις στρώσεις. Και ακριβώς από πάνω θα έρθω να βάλω τη σαντιγή που μου έχει περισσέψει. Μάλιστα. Εδώ. Θα το απλώσω εδώ όλο. Την έχεις κάνει και πιο σχέδιο με. Ναι, την έχω κάνει με κορνέ. Με κορνέ, αλλά για να μην μπεδεύεστε, αν δεν έχετε κορνέ, και έτσι δουλεύει πάρα πολύ όμορφα. Απλώνω τη σαντιγή μου να πάει παντού και έρχομαι και ρίχνω την τρούφα της σοκολάτας από πάνω. Πολύ ωραία. Εδώ, όπως είμαστε. Τρούφα σοκολάτας, ρίξτε μπόλικη. Για να κάνει και σχεδιάκι. Για να κάνετε ωραίο. Και σχεδιάκι. Βάλτε το στο ψυγείο για 2 ωρίτσες περίπου να παγώσει. Ναι. Και απολαύστε τη γλυκάρα του Σαββατοκύριακου. Παιδιά, είναι από τα ωραιότερα γλυκά που έχω φάει. Πολύ ελαφρύ. Θυμίζει λίγο μπανόφι. Θυμίζει λίγο. Μπανοφέρνη, ναι. Αλλά είναι πολύ πιο ελαφριά γεύση, γιατί το μπανόφι έχει περισσότερο καραμελωμένο γάλα και το κάνει ακόμα πιο γλυκό. Ναι. Ενώ εδώ είναι πολύ πιο ελαφρύ και πολύ πιο ισορροπημένη. Είναι συγκλονιστικό.